Να τα δώσουμε λίγο συνοπτικά. Αυτό το οποίο συμβαίνει το εξής. Ο κοινοτικός αξιωματούχος, ο οποίος προετοιμάζει τη συνεδρία του Eurogroup της Δευτέρας, είπε πως ελπίζει η Τρόικα να έχει κατέβει στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο, ελπίζει να υπάρχει πρόοδος, δεν είναι ρεαλιστικό να υπάρχει συμφωνία την Δευτέρα, ωστόσο και σε ό,τι αφορά το Eurogroup, το Eurogroup θα πρέπει να αποφασίσει την παράταση του τρέχοντος ελληνικού προγράμματος για να μην χαθεί η δόση και να δοθεί χρόνος να υπάρξει συμφωνία, να νομοθετηθεί η συμφωνία, να εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα και να γίνει η πιστοποίηση της εφαρμογής των προαπαιτούμενων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Θάνο, τι παράταση είναι αυτή? Παράταση δεν μπορεί να γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Παράταση ενός μήνα. Παράταση έξι μήνων. Δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Είναι τεχνική παράταση. Είναι για όσο χρειαστεί και θα πρέπει να περάσει και αυτή από τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Από σχεδόν όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Επίσης ο ίδιος αξιωματούχος είπε το εξής. Μικρή ή μεγάλη, μισό λεπτό λιγάκι. Μικρή ή μεγάλη παράταση πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από τα κοινοβούλια. Μάλιστα. Πρέπει να περάσει και η παράταση από την κοινοβούλια. Και θα υπάρχει και η υπόσχεση της υπαγωγής στον ECCL, σε αυτό δηλαδή σε αυτή την γραμμή στήριξης, την οποία, όπως είπε ο αξιωματούχος, δεν είναι προληπτική, κακώς τη λέτε έτσι. Και σε αυτό το πακέτο, στο νέο πακέτο, θα είναι μέσα και το Δέλτα Νιτάφ. Οπωσδήποτε το δέχεται και η Ελλάδα αυτό. Κάτι τελευταίο, επειδή είχαμε μια τέτοια συζήτηση το πρωί, είπε ο κοινοτικός αξιωματούχος ότι παρότι σκέφτονται τις εκλογές, κανείς δεν τριγυρνάει στην Αθήνα με ένα κομμάτι χαρτί προσπαθώντας να δεσμεύσει τον επόμενο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εφαρμοστούν και να συμφωνηθούν τα περισσότερα κομμάτια της αξιολόγησης τώρα. Τα άλλα είναι θεωρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Σχόλιο λοιπόν, σύντομο για να κλείσουμε. Σύντομο. Ένα σύντομο σχόλιο όπως βλέπετε, έρχονται και διαψεύδουν. Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Όλα τα προαπαιτούμενα τα θέλουν εδώ και τώρα. Ο κόσμος, όσο καλοπροαίρετη και να είμαι, κύριε Μαρκόπουλε, και ο κόσμος να είναι καλοπροαίρετος και να είναι πολύ δυσπίστος απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε ότι εδώ δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πιστέψουμε και να νιώσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Αλλά ότι θα έρθουν καινούργια μέτρα. Κύριε Τσουκαλά, 30 δευτερόλεπτα. Τα είπα και προηγούμενα ότι εδώ πέρα πάμε για νέα μέτρα, πάμε για νέο μνημόνιο. Αυτό θα ψηφιστεί. Αν υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, όπως ήδη το ανέφερε ο κύριος Βενιζέλος, που φαίνεται ότι γνωρίζει τι γίνεται και που πάει η κατάσταση, θα υπάρξει μία παράταση. Παρ' όλα αυτά όμως θα τα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσει η κυβέρνηση δηλαδή. Εμένα δεν με πειράζει η παράταση. Όσο περισσότερο συζητιέται μεμονωμένα το ελληνικό πρόβλημα στην Ευρώπη, έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να πείσουμε για το δίκαιο των δικών μας θέσεων. Πιστεύω ότι όπως έχουμε κατορθώσει αρκετά πράγματα μέχρι τώρα, θα το κατορθώσουμε και τώρα. Θεωρώ όμως ότι τώρα πια το πολιτικό σύστημα πρέπει να αρχίσει να συγκλίνει. Γιατί αυτό? Γιατί η αστάθεια, οι επαπειλούμενες εκλογές, οι κραυγές σωτηρίας και οι διαφορετικές γλώσσες των αντιπολιτευμένων κομμάτων είναι κακό μήνυμα από την Ευρώπη και ασθενούν τη χώρα στη διαπραγμάτευσή της. Να είστε καλά, πολιτικών αρχηγών. Παρακαλώ, πάμε για όλα τα σοβαρά θέματα.